Είναι εδώ και λίγες Κυριακές από τότε που ξανά άνοιξαν οι εκκλησίες, που εδώ στη δική μας εκκλησία όσες Κυριακές ήμασταν μαζί, ίσως από την διάθεση της ψυχής, ίσως από την περιραίουσα κατάσταση, ο Θεός μας οδηγεί να δούμε μέσα από κάποιους ψαλμούς πώς ο δικός του χαρακτήρας ξανοίγεται και ξετυλίγεται και αποκαλείται τους ανθρώπους. Έχουμε ήδη πολύ ευλογημένους ψαλμούς, τον ψαλμό 96, όπου είδαμε το πώς ο Θεός βάζει στο στόμα της Εκκλησίας το ένα καινούριο τραγούδι και πώς ο Θεός μας καλεί να τον δοξάσουμε και να τον δείξουμε στον κόσμο. Και είδαμε στον ψαλμό την προηγούμενη Κυριακή 42-43 το πώς η διάθεσή μας δεν είναι πάντοτε αυτή που δείχνει το πρώτο εδάφιο του ψαλμού, να, σαν το ελάφι να προσδοκούμε και να ποθούμε το νερό, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε πνευματική διάθεση, δεν έχουμε κέφι να ανοίξουμε τη γραφή μας, να προσευχηθούμε και πώς ο Θεός μας δίνει οδηγία, μας δίνει τα εργαλεία να μην χάσουμε την επαφή μαζί Του, αλλά σε αυτές τις περιόδους που δεν είναι καθόλου αραιές, καθόλου σπάνιες, αντίθετα είναι συχνές και είναι και πολλές φορές και μακριές σε χρόνο, σε έκταση, να μένουμε σε επαφή μαζί Του, ώσπου να έρθει Αυτός και να μας ανανεώσει πνευματικά και να μπορούμε ξανά να δούμε το πρόσωπό Του σαν χορτασμό ευχροσύνης, να δούμε την παρουσία Του σαν το νερό που λείπει από τη ζωή μας. Σήμερα θα πάμε σε ένα άλλο ψαλμό, σε έναν ψαλμό που είναι ένας από τους τρεις πιο αγαπημένους, πιο κλασικούς ψαλμούς στη γραφή μας. Οι τρεις αυτοί ψαλμοί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ο ψαλμός 8, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ο ψαλμός 23, Κύριο, Κύριο Σημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά Σου σε όλη τη γη, και ο ψαλμός που θα διαβάσουμε απόψε, που είναι γνωστό σε εμάς, από τους παλιότερους τουλάχιστον, από τη μετάφραση του Βάμβα, «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού». Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ στη νέα μετάφραση που είναι πολύ ποιητική, πολύ όμορφη. Όσοι δεν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας και να ακούσετε τον Βάμβα που τον ξέρετε, έχετε μάθει, έχετε απομνημονεύσει τον ψαλμό. Επιτρέψτε μου να το διαβάσω από τον Βάμβα, αλλά η επιλογή είναι δική σας, από που θα τον παρακολουθήσετε, από όποια μετάφραση, τα μηνύματα του είναι εξαιρετικά. Ο C.S. Lewis έλεγε ότι είναι το πιο ευφυές και το πιο βαθύ ποίημα που γράφτηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ο C.S. Lewis το λέει. Ψαλμός Γιώτα Θήτα, λοιπόν, ψαλμός 19. Και διαβάζουμε στην εισαγωγή του ψαλμού, στην προμεταπίδα, ότι είναι στον πρώτο μουσικό, είναι ένας ψαλμός που έγραψε ο βασιλιάς Δαβίδ. «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Τώρα είναι λαλιά ουδέ λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν τη γη εξήλθε ο φτώγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται νυφίων νυφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιο, να πάκρου του ουρανού, είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού εις άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά των χρυσίων, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτών. Η συντήρηση αυτών, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθαρισών με από τον κρυφίων των αμαρτημάτων. Και έτσι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Από ποια οπτική γωνιά και αν δει κανείς τον ψαλμό αυτό, θα καταλήξει ότι είναι ένας ψαλμός που δεν μας μιλάει απλά για τον Δημιουργό Θεό,
Δεν μας λέει το πώς ο απλός άνθρωπος κοιτώντας ψηλά βλέπει τον σοφό νου που έχει δημιουργήσει τα πάντα. Αλλά αν το μελετήσουμε πιο προσεκτικά και αναλύσουμε λίγο το περιεχόμενό του, θα δούμε ότι αυτό που προσπαθεί με έναν ποιητικό τρόπο ο Δαβίδ να κάνει γνωστό, αυτό που προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας, είναι ότι ο Θεός μέσα στην ιστορία έκανε αυτό που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, δεν άφησε τον εαυτό του αμάρτυρο, δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία. Είναι ένας Θεός που σε εμάς καμιά φορά μοιάζει σιωπηλός, σε εμάς καμιά φορά μοιάζει πολύ, θα θέλαμε να μην είναι τόσο διακριτικός, θα θέλαμε λίγο να φωνάζει την παρουσία του, έστω και αν το έκανε αυτό θα μας υποχρέωνε να τον δεχτούμε και να τον πιστέψουμε. Θα θέλαμε όμως να είναι λίγο πιο φανερός, λιγότερο διακριτικός, να μας δίνει σημάδια της παρουσίας του, του ενδιαφέροντός του για τη ζωή μας, του πώς αυτός επεμβαίνει, γιατί καμιά φορά επεμβαίνει σιωπηλά και διακριτικά στις ζωές μας. Ο ψαλμός αυτός χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα, από το εδάφιο 1 έως 7, είναι ο σιωπηλός λόγος του Θεού. Το δεύτερο τμήμα, από τα εδάφια 7 έως 11, είναι ο γραπτός λόγος του Θεού. Και το τρίτο κομμάτι, από το 12 έως το 14, είναι ο ζων και ενεργός λόγος του Θεού. Τουλάχιστον έτσι το ονόμασα εδώ και έτσι με αυτή την οπτική γωνιά θα πάμε να δούμε τον ψαλμό αυτό. Μια μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος προσγειώθηκε κάποιος ξένος επιβάτης και πήγε στην πιάτσα των ταξί του αεροδρομίου και ρώτησε έναν ταξιτζή «Do you speak English?» και λέει αυτός «Όχι». Λέει «Parlez-vous français?» «Όχι». «Sprechen Sie Deutsch?» «Όχι». «Parlate italiano?» «Όχι». «Gavarit parouski?» «Όχι». Έφυγε ο επιβάτης απελπισμένος. Πλησιάζει τον ταξιτζή, ο πίσω ταξιτζής, το πίσω ταξί. Του λέει, ρε συνάδελφε, από τον τουρισμό ζούμε. Μάθε μια γλώσσα να επικοινωνείς, να κάνεις τη δουλειά σου. Έλα μωρέ, του λέει, και αυτός πέντε γλώσσες μιλούσε και δεν έκανε τη δουλειά του. Καταλάβατε τι γίνεται. Προσπαθεί ο Θεός να μας δείξει τον εαυτό του, προσπαθεί να μας ανοίξει το χαρακτήρα του, προσπαθεί εφευρίσκοντας τρόπους να επικοινωνήσει μαζί του. Αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι σκέφτομαι ότι ο αρχαίος άνθρωπος, καθώς ύψωνε τα μάτια του και έβλεπε τα βουνά, τα άστρα, τους ουρανούς, έλεγε αυτό που λέει ο Δαβίδης, ίσως όχι με τόσο ωραίο ποιητικό τρόπο, ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Σήμερα εμείς, αν υψώσουμε τα μάτια μας, τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Θα δούμε κτίρια ψηλά, θα δούμε ουρανοξύστες, θα δούμε κατασκευάσματα ανθρώπινα. Οπότε η δόξα η δική μας, ο θαυμασμός ο δικός μας, πάει σε αυτόν που έχει φτιάξει όλα αυτά, στον άνθρωπο. Που έχει κρύψει αυτό το πιο υπέροχο, το πιο σπουδαίο, το αιώνιο που είναι πίσω από τα κτίρια, πίσω από τα ανθρώπινα κατασκευάσματα. Βλέπετε, σαν σύγχρονοι άνθρωποι έχουμε μια δυσκολία στο να δεχτούμε ότι υπάρχει ένας σοφός, πάνσοφος νους, ο οποίος όχι μόνο έχει δημιουργήσει τα πάντα, όχι μόνο έχει βάλει τα πάντα στη σειρά να λειτουργούν στην εντέλεια, δημιούργησε και συντηρεί μας, λέει ο Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαής επιστολής τα πάντα, αλλά είναι και ένας προσωπικός Θεός, μια προσωπικότητα, η οποία θέλει, ποθεί και κάνει τα πάντα να επικοινωνήσει μαζί μας και όχι μόνο να επικοινωνήσει, να σχετιστεί μαζί μας και να αποκτήσει μια σχέση ζωής με τον καθένα και με την καθεμιά από εμάς. Είναι δύσκολο να το δεχτεί αυτό ο άνθρωπος της πόλης, ο σύγχρονος άνθρωπος, που γι' αυτόν ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού, εδώ στα πρώτα, στο ψαλμό αυτό, και μας λέει ότι έστω και με ένα σιωπηλό τρόπο, προσέξτε το παιχνίδι που γίνεται, το λεκτικό παιχνίδι που κάνει ο Δαβίδης στα εδάφια 2 έως 4, 2, 3 και 4, λέει η μέρα με τη μέρα μιλάει και η νύχτα προς τη νύχτα μιλάει και δεν υπάρχει ομιλία που δεν έχει λαλιά, αλλά αυτή η ομιλία που μας κάνει ο Θεός μέσα από τη φύση του είναι μια σιωπηλή ομιλία. Είναι ο σιωπηλός λόγος του Θεού. Είναι ένας λόγος διακριτικός, ένας λόγος όμως σαφής. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος πώς το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στην αρχή της προς Ρωμαίους επιστολή, ότι οι άνθρωποι αντί να λατρεύσουν
τον κτίσαντα, λάτρεψαν την κτήση και λέγοντας ότι είναι σοφή, ξεμοράθηκαν. Λέγαμε την Παρασκευή, οι λίγοι που ήμασταν εδώ, ότι αν είχατε δει πριν φροντίσει η κυρία Πόπη με την, με την τελειότητα και με την υπευθυνότητα που φροντίζει κάθε τι που αφορά το κτίριο της Εκκλησίας, πώς ήταν ο κήπος μας αμέσως μετά την καραντίνα. Ήταν μια μικρογραφία μιας ζούγκλας. Χαριτωμένη ζούγκλα, χωρίς πολλά θηρία, αλλά μια ζουγκλίτσα ήταν. Ατιμέλητος, άγριος, δεν μπορούσες να μπεις καλά-καλά στην είσοδο της Εκκλησίας. Γιατί 2,5 μήνες κανένας δεν την είχε φροντίσει, δεν τον είχε φροντίσει τον κήπο. Και ήρθε ο άνθρωπος και κούρεψε και καλλιέργησε, και, όχι καλλιέργησε, περιποιήθηκε και έγινε ένας όμορφος κήπος που χαίρεσε να τον βλέπεις και καθαρός, εύστακτος. Βλέπετε, ό,τι αν αφήσεις λίγο, πάει προς το χειρότερο. Φθήρεται, απορριθμίζεται, παλιώνει. Και έρχεται ο άνθρωπος του καιρού μας και μας λέει, από μια σύμπτωση, από ένα βιολογικό ατύχημα, δημιουργήθηκε η ζωή και μετά τα ατυχήματα ήταν το ένα μετά το άλλο, ατυχήματα τέτοια που οδηγούσαν στην τελειότητα. Πέστε μου εσείς. Δέστε τον κήπο μας και πέστε αν είναι δυνατόν αυτό να έχει γίνει. Αν αυτή η ζωή με την τελειότητά της στο μακρόκοσμο, στο μεσόκοσμο, στο μικρόκοσμο που βλέπουμε με το μικροσκόπιο, είναι δυνατόν να μην έχει γίνει από έναν ευφυή νου. Ο Θεός λοιπόν έχει έναν πρώτο τρόπο να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο, να δηλώσει την παρουσία του, να πει «Είμαι εγώ εδώ, είμαι εγώ ο δημιουργός Θεός». Και αυτός είναι η δημιουργία, αυτός είναι η φύση. Βλέπουμε τη δημιουργία και η πρώτη μας, το πρώτο μας έναυσμα για να υψώσουμε τα μάτια στον Θεό είναι ότι υπάρχει ένας δημιουργός. Είναι ο δημιουργός Θεός. Αλλά πέρα από αυτό, από τον σιωπηλό λόγο του Θεού, τη δημιουργία, που φωνάζει σιωπηλά, που φωνάζει χωρίς να μιλάει, που υπογραμμίζει και ξυπνάει την ανθρώπινη συνείδηση για να υψώσει τα μάτια της και να ανοίξει την καρδιά της προς τον Δημιουργό, ο Δημιουργός δεν στάθηκε εκεί, δεν έμεινε εκεί. Η πρώτη, η πιο αδρή αποκάλυψή του, αν θέλετε, είναι η δημιουργία. Αλλά καθώς περνάμε στον ψαλμό, καθώς προχωράμε στον ψαλμό, βλέπουμε ότι η αποκάλυψη του Θεού έχει μια πυραμιδοειδή μορφή. Αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά πιο συγκεκριμένη, πιο συγκροτημένη, πιο σαφής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 7 ότι ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή και σοφίζει τον απλού. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα και φρένουν την καρδιά. Δεν είναι μόνο η δημιουργία, δεν είναι μόνο η πλάση, δεν είναι τα βουνά, τα ποτάμια, τα ριάκια, τα δάση, ο μικρόκοσμος όπως είπαμε, αλλά και τα αστέρια και το σύμπαν του μακρόκοσμου που υπογραμμίζουν την παρουσία ενός νοήμωνα Θεού, ενός Θεού που τα πάντα τα έχει κάνει τέλεια. Ο Θεός αυτός φρόντισε να μας αφήσει το λόγο του. Μέσα από έναν λαό που διάλεξε για συγκεκριμένους λόγους, έδειξε την ηθική του, έδειξε το ήθος του, έδειξε το τι, το πώς μπορεί να ζει ο άνθρωπος, ώστε να μένει στο βασικό περίγραμμα της δικής του ηθικής, του δικού του νόμου. Και ο νόμος αυτός λέγεται Αγία Γραφή, λέγεται Βίβλος. Είναι ο νόμος που πήρε ο Μωυσής από τα χέρια του Θεού στο όρος Σινά και ο νόμος αυτός ήταν η χαρά του κάθε αρχαίου Ισραηλίτη. Ήταν ελευθερία για τον κάθε αρχαίο Ισραηλίτη. Διαβάζουμε και σε άλλους ψαλμούς αυτό που εδώ στο εδάφιο 11 λέει ο Δαβίδ με αυτόν τον όμορφο τρόπο ότι, ότι είναι πιο καθαρός από το χρυσάφι, στο εδάφιο 10, συγγνώμη. Είναι πιο επιθυμητός, πιο λαχταριστός από το χρυσάφι, από πλήθος καθαρού χρυσίου. Είναι γλυκύτερος από το μέλι και από τους σταλαγμούς της καρδιάς. Ανανεώνει τη ζωή, δίνει σοφία, κρατάει αιώνια, είναι αιώνιος, δεν αλλάζει. Φωτίζει τη διάνοια. Τώρα, εμείς καμιά φορά θέλω να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό το πρωί και να διαβάσουμε με θάρρος και με ειλικρίνεια τον ψαλμό αυτό. Διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη και σε ορισμένα σημεία τη σοκαριζόμαστε. Σοκαριζόμαστε γιατί
η εποχή μας και η κουλτούρα μας, αν θέλετε και η ηθική της κουλτούρας μας, δεν συμφωνεί σε πολλά σημεία με αυτά που λέει η Γραφή. Θα ήθελα όμως να επισημάνουμε και να δούμε ότι αυτό που συμβαίνει στη δική μας τη γενιά, στη δική μας, στο δικό μας πολιτισμό, συνέβαινε πάντα με άλλους πολιτισμούς. Σκεφτείτε μια παλιά πατριαρχική οικογένεια όπου ο πατέρας πίεζε τη σύζυγο, πίεζε τα παιδιά. Έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει οι πατέρες να μην παροργίζονται, να μην παροργίζουν τα τέκνα τους. Ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του και όχι απλά να την αγαπάει, να την αγαπάει όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Διαβάζουμε στην Α Τιμόθεων ένα εδάφιο που λέει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αθεντεύουν στους άνδρες και ο φεμινισμός βγαίνει από τους πιο αρσενικούς από εμάς και λέμε τι είναι αυτά που λέει εδώ. Και το προηγούμενο εδάφιο λέει ότι οι γυναίκες που δεν ήξεραν γράμματα τότε πρέπει να σπουδάζουν. Αυτό ήταν αυτό που σόκαρε τον πολιτισμό. Έχει αυτή την ιδιότητα ο Λόγος του Θεού να είναι ταυτόχρονα διαχρονικός αλλά ταυτόχρονα και προκλητικός. Μια γροθιά στο στομάχι του κάθε πολιτισμού. Γιατί κανένας πολιτισμός δεν είναι ευθυγραμμισμένος με το θέλημα του Θεού. Είναι διαχρονικός. Είναι αιώνιος. Τώρα εμείς κάνουμε πολλές φορές το λάθος και επειδή είμαστε της παράδοσης της συγκεκριμένης που είμαστε, έχουμε πολύ ψηλά το Λόγο του Θεού και καλά κάνουμε. Τον έχουμε πάνω από τη ζωή μας. Υποτασσόμαστε και αυτό είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά όταν λέμε τι είναι η διαμαρτυρόμενη ομολογία, είναι ότι υποτασσόμαστε στο γραμμένο Λόγο του Θεού. Αυτό όμως φοβάμαι πολλές φορές. Το κάνουμε με πολύ λίγη σοφία και με πολύ φτωχή ερμηνευτική ικανότητα. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε πράγματα που έχει πει ο Θεός, τα οποία αντιβαίνουν στο χαρακτήρα του Θεού, αν δεν τα ερμηνεύσουμε σωστά, μέσα στο πλαίσιο, μέσα στον κώδικα στον οποίο έχουν υποθεί. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε πάντα ότι είναι ο Λόγος του Θεού κάτω από τον χαρακτήρα του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Χριστού όπως τον βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Και ερχόμαστε έτσι στο τρίτο μέρος του ψαλμού μας. Ότι ο Λόγος του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού γίνεται μέσα από τη φύση, η αποκάλυψη του Θεού γίνεται μέσα από το Λόγο Του, το γραπτό, αλλά η τελική αποκάλυψη του Θεού, η πιο συγκεκριμένη, η πιο συγκροτημένη, η πιο σαφής αποκάλυψη του Θεού, έγινε από τον ίδιο το Θεό, όταν Αυτός μπήκε στην ιστορία μας, όταν Αυτός από αιώνιος και πνεύμα έγινε σάρκα και μπήκε μέσα στην δική μας ιστορία, στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Δαβίδ στο τελευταίο κεφάλαιο του ψαλμού μιλάει για το πόσο ο Λόγος του Θεού αλλάζει όχι με επιφανειακό, αλλά με ουσιαστικό τρόπο τον άνθρωπο. Και θα δούμε στη συνέχεια τι είναι αυτό που είπαμε. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Καθάρισον με από τον κρυφείο αμαρτημάτων. Ο Λόγος του Θεού έχει την ικανότητα, ο γραπτός Λόγος του Θεού, να μας φωνάζει ποιες είναι οι μεγάλες παραβάσεις της ζωής. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή πώς έρχεται ο Λόγος του Θεού σε κουλτούρες στην πρώτη εκκλησία, στον πρώτο αιώνα που είναι ειδωλολατρικές, σε ανθρώπους εθνικούς που δεν έχουν τη γνώση της χριστιανικής ηθικής όπως την έχει έστω ο δικός μας μετά-χριστιανικός πολιτισμός και τους λέει η πολυγαμία είναι πρόβλημα, η κλοπή είναι πρόβλημα, η παρασιτική διαβίωση εις βάρος του κοινωνικού συνόλου είναι αμαρτία. Και έρχεται και τους λέει πράγματα που για μας είναι αυτονόητα. Βλέπουμε λοιπόν τι είναι αμαρτία και προσπαθούμε να το βγάζουμε από τη ζωή μας. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που έρχεται ο Δαβίδ εδώ και λέει ότι εντάξει, αυτά τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε στο λόγο και τα αποβάλλουμε από τη ζωή μας. Αλλά Θεέ μου, φύλαξε με από τα κρυφία αμαρτήματα. Και το κάνει πολύ πιο συγκεκριμένο και πολύ πιο ωραίο στο επόμενο εδάφιο, καθώς λέει προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Και έρχεται ο Δαβίδ μέσα από τα βάθη της Παλιάς Διαθήκης, τόσους αιώνες πριν γεννηθεί ο Χριστός, και υπογραμμίζει κάτι που εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί του 21ου αιώνα συχνά δεν το βλέπουμε. Γεννόμενοι σκλάβοι εντολών, γεμίζουμε περηφάνεια, γεμίζουμε αλαζονία και σηκώνουμε το δάχτυλο με υπερηφάνεια, με αλαζονία, με έπαρση, κάνοντας Θεό την ηθική μας, υπέρ των άλλων. Και όχι μόνο υποτιμούμε τους άλλους, αλλά πολλές φορές σκλαβώνουμε μέσα στις λέξεις της Γραφής τους ανθρώπους και τους κάνουμε δυστυχισμένους. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ καλό ερμηνευτικό τεστ του χριστιανισμού μας και του τρόπου που διαβάζουμε τη Γραφή.
Θυμάσαι ο Χριστός να έκανε ποτέ κανένα δυστυχισμένο? Ελευθέρωνε ανθρώπους. Θεράπευε ανθρώπους. Σκόρπιζε χαρά στους ανθρώπους. Ο ζυγός μου, είπε, είναι καλός. Είναι ελαφρύς. Όποιος θέλει ας έρθει πίσω μου. Και εμείς με το λόγο του Θεού στο χέρι πάμε πολλές φορές και κάνουμε ανθρώπους δυστυχισμένους. Καταδικάζουμε ανθρώπους ερμηνεύοντας με έναν λάθος τρόπο, χωρίς να διακρίνουμε τα διαφέροντα όπως μας καλύνουν οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη. Σκλαβώνουμε μέσα στις γραμμές της γραφής τους ανθρώπους και τους βάζουμε δεινά, τους βάζουμε βάρη που δεν τους ανήκουν και δεν τους αξίζουν και τους κάνουμε δυστυχισμένους. Καταδικάζουμε σε ισόβια δυστυχία ανθρώπους που δεν έφταξαν ποτέ σε κάτι. Γιατί? Γιατί δεν ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού όπως τον ερμήνευε ο Χριστός. Θυμάστε τον Κύριό μας κάποτε. Είδε έναν άνθρωπο με ένα στρεβλό χέρι, στριμμένο χέρι. Και τον θεράπευσε. Βλέπετε κανένα πρόβλημα εδώ? Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα? Ήτανε Σάββατο. Ήτανε Σάββατο. Και σύμφωνα με τους θρήσκους της εποχής, σύμφωνα με τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, δεν έπρεπε να κάνει τίποτα το Σάββατο. Ξέρετε, στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ, υπάρχουν τα σανσέρ, τα λεγόμενα του Σαββάτου. Υπάρχουν τα κανονικά σανσέρ, στα μεγάλα κτίρια, στα ξενοδοχεία, ας πούμε, αν πάτε, που μπαίνεις, πατάς το κουμπί και πας στον πέμπτο όροφο, αν στον πέμπτο όροφο είναι το δωμάτιό σου. Αλλά υπάρχει και το ασανσέρ που δεν έχει πόρτα, γιατί δεν κάνει το Σάββατο να ανοίξει την πόρτα. Και δεν έχει κουμπί, σταματάει σε κάθε όροφο, σαν τον ηλεκτρικό, που σταματάει σε κάθε στάση, για να βγει στον όροφο που θέλει. Γιατί είναι Σάββατο. Και δεν κάνει να πατήσει το κουμπί. Αυτή την ερμηνεία έχουν δώσει στην έννοια του Σαββάτου. Και έπεσαν στον Ιησού και τον καταδίκασαν γιατί θεράπευσε τον άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου. Και τους είπε ο Κύριος αυτό που είναι από τις, για μένα ίσως μια από τις πιο έξυπνες, πιο σοφές, όχι έξυπνες, κουβέντες που θα μπορούσαμε να δανειστούμε από το στόμα του Κυρίου για να μπορούμε να μιλάμε στον άνθρωπο και να το ερμηνεύουμε τι είναι ο Λόγος του Θεού. Τους είπε, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Και τους έφερε και ένα παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Δεν διαβάσατε, λέει, όταν ο Δαβίδ και οι στρατιώτες του πείνασαν και το μόνο που είχαν να φάνε ήταν όχι ιεροί, πανίεροι. Δεν τους πλησιάζεις, άρτη της προθέσεως, πάνω στο Άγιο Τραπέζι του Ναού του Θεού. Και επειδή πείνασαν, μπήκαν και τους έφαγαν. Και συμπληρώνει ο Ιησούς, και καλά έκαναν. Αυτός είναι ο Ιησούς. Και έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ότι η επιτομή του νόμου, η περίληψη του νόμου, περιλαμβάνεται όχι σε μία σελίδα, όχι σε ένα κειμενάκι, σε μία παράγραφο, όχι σε μία πρόταση, περιλαμβάνεται σε μία λέξη. Η περίληψη του νόμου είναι η αγάπη. Και αν θέλαμε να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, θα λέγαμε είναι το να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής σου, με όλη τη δύναμη της διανοιάς σου και να αγαπάς τον πλησίον σου, πώς? Όπως τον εαυτό σου. Που σημαίνει ότι και τον εαυτό σου πρέπει να τον αγαπάς σωστά. Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Άρα λοιπόν έρχεται ο Χριστός και γίνεται η τέλεια ερμηνεία, η τέλεια επικοινωνία, η τέλεια γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βλέπετε, ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που ποθούσε να αρέσει το Θεό. Σε έναν άλλον ψαλμό του, στον ψαλμό 139, έναν αριστουργηματικό επίσης ψαλμό, όπου μιλάει για τις τρεις, ας το πούμε έτσι, φυσικές βασικές ιδιότητες του Θεού, την παντοδυναμία, την πανσοφία και την πανταχού παρουσία, τελειώνει τον ψαλμό αυτό με δύο εδάφια και λέει, εξέτασόν με και μάθε και γνώρισον την καρδία μου. Διέρευνησόν με και μάθε τους στοχασμούς μου και οδήγησόν με στην οδόν την αιώνια. Εξέτασέ με, Θεέ, γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι σαν να βλέπω με ένα κερί σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Έλε εσύ, με τον φακό σου, με το φως σου, εσύ που είσαι το φως, έλα και εξέτασέ με. Διερεύνησέ με. Είναι προκλητικό. Είναι σαν να προκαλείς το Θεό να έρθει να σε ψάξει. Δεν το λέει ο καθένας και αν το πεις πρέπει να έχεις συνέστηση που τη λες. Έλα και ψάξε με. Έλα και διερεύνησέ με. Βλέπετε, ο Δαβίδ, αδελφοί, όπως και όλοι οι μεγάλοι άλλοι ήρωες της Παλιάς Διαθήκης, δεν είχαν το σκοπό που εμείς επιφανειακά βλέπουμε στη Γραφή. Δεν ήταν ο Δαβίδ ένας άνθρωπος που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να γράψει ψαλμούς. Δεν ήταν ο Δαβίδ ένας
μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που ο Θεός το χρησιμοποίησε για να γίνει ο δεύτερος βασιλιάς του Ισραήλ. Δεν ήταν ο Δαβίδ ένας άνθρωπος που το χρησιμοποίησε για να χτυπήσει τον γίγαντα των Φιλιστέων, τον Γολιάθ. Δεν ήταν αυτός ο πρώτος, ο Κύριος, αξιολογικά, στα μάτια του Θεού και στα μάτια του γνωστού, του σωστού μελετητή της Γραφής, σκοπός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας τύπος, ένας αντίτυπος μάλλον, ένας, ναι, τύπος, αυτού που ήταν στο μέλλον ο τέλειος Δαβίδ, ο Χριστός. Όπως ο Αβραάμ ήταν ένας τύπος του τέλειου Αβραάμ, του Χριστού. Όπως ο Μωυσής ήταν ένας ατελής τύπος του τέλειου Μωυσή, του Χριστού. Όπως ο Ιησούς του Ναβί. Όπως ο Γεδεών. Όπως ο Ιώβ, που εξήγησε στους ανόητους φίλους του την αλήθεια. Όπως η Εστήρ, που μεσολάβησε για το λαό της. Όπως κάθε ήρωας της Παλιάς Διαθήκης. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τύπος του Χριστού. Όπως ο Ιωσήφ, που μεσολάβησε για να σωθούν τα αδέλφια του. Είναι ένας τύπος του Χριστού. Ξέρετε, αδελφοί, κάνουμε το εξής λάθος. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμα το μεγάλο του ψαλμού αυτού, του ψαλμού 19. Όταν διαβάζουμε τη Γραφή, όταν διαβάζουμε το γραπτό λόγο του Θεού, αφού έχουμε μείνει εκστατικοί από τον σιωπηλό λόγο του Θεού, τη δημιουργία, και πάμε στη Γραφή, στο γραπτό λόγο του Θεού, ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας μέσα εκεί. Ψάχνουμε να βρούμε το πώς να ζήσουμε εμείς, εντολές που θα κατευθύνουν τη ζωή μας. Εδώ, πώς να ζήσω εδώ, πώς να είναι ο γάμος μου εκεί, τι να φορέσω να μου το πει η Γραφή, με ποιους να κάνω παρέα να μου το πει η Γραφή. Ναι, είναι ο λάθος τρόπος. Στη Γραφή ψάχνουμε ένα πράγμα. Στη Γραφή κοιτάμε ένα μόνο πράγμα. Να δούμε τον Χριστό. Και αφού δούμε τον Χριστό, ντυνόμενοι τον Χριστό, κρυμμένοι μέσα στον Χριστό, ζούμε εμείς. Ο γραπτός λόγος του Θεού, λοιπόν, τι μας λέει ο ψαλμός αυτός, δεν είναι ένα εγχειρίδιο συμπεριφοράς, ένα σύνολο εντολών, είναι ένας οδηγός που μας πάει στον Χριστό. Δεν είναι για μας, είναι για Αυτόν. Όταν διαβάζουμε μια εντολή, δεν πάμε κατευθείαν σε αυτήν, αλλά πάμε στο πώς τη βίωσε αυτός. Πώς τη βίωσε ο Χριστός. Και γινόμαστε μιμητές του Χριστού. Όλη η Παλιά Διαθήκη δείχνει τον Χριστό. Λέει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο και στο 39 εδάφιο του Ευαγγελίου του στους Φαρισαίους, ερευνάτε τις γραφές επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σε αυτές θα έχετε αιώνια ζωή. Αλλά εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για εμένα. Όμως δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Σκέφτομαι ότι αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αυτά τα δύο εδάφια, τρία, είναι φτιαγμένα, κομμένα και ραμμένα για μας, τους σύγχρονους χριστιανούς, που παίρνουμε τη Γραφή και τη βάζουμε στη θέση του Θεού. Είναι μια γέφυρα η Γραφή, είναι ο λόγος του Θεού, είναι η επικοινωνία του Θεού σε εμάς. Είναι στη Γραφή μέσα που θα βρούμε τον Χριστό. Δεν τον είδαμε, δεν διαβάσαμε αλλού, δεν τον είδαμε σε βίντεο. Στη Γραφή, ποιον? Τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το αντικείμενο της Γραφής. Ερευνάτε τις Γραφές. Επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σε αυτές θα βρείτε ζωή. Τις εντολές, τους κανόνες, τις οδηγίες, το εγχειρίδιο, το manual του πώς θα ζούμε. Ένα εγχειρίδιο χρήσεως του πώς θα είναι η ζωή μας. Κάνετε λάθος, μας λέει ο Χριστός. Εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Όμως δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Προτιμάτε αυτόν τον τρόπο με τις εντολές, με τους νόμους, με τα μη και με τα δεν ή με τα να, για να φτιάξουμε ένα manual, το οποίο είναι πιο εύκολο αυτό, είναι πιο βολικό αυτό, το οποίο θα το ακολουθούμε για να έχουμε ζωή. Και μας λέει ο Χριστός, διαβάζετε τον Ψαλμό 19 και δέσε σε αυτόν τι έκανα για να επικοινωνήσω μαζί σας. Σας έδωσα τον άγραπτο λόγο μου, τον σιωπηλό λόγο μου, τη δημιουργία, για να καταλάβετε ότι είμαι ένας σοφός Θεός, που όχι μόνο έφτιαξα τα πάντα, αλλά συντηρώ τα πάντα από αγάπη και ενδιαφέρον. Σας έδωσα το γραπτό νόμο για να δείτε πώς είναι η αληθινή ζωή, για να δείτε πώς μέσα από την ιστορία ξετύλιξε ένα σχέδιο που είχε κορυφή του και αποκορύφωμά του την πρώτη έλευση του Χριστού. Και αυτό το σχέδιο θα κλείσει με τη δεύτερη έλευση του Χριστού που περιμένουμε. Σας έδωσα το λόγο μου για να γνωρίσετε κυρίως και τελικά αυτόν που είναι η ίδια η ζωή. Πάρτε το λόγο μου και βρέστε τον Χριστό. Ανακαλύψτε τον Χριστό. Χαρείτε τον Χριστό. Ζείτε τον Χριστό.
Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε ότι μέσα σε αυτές έχετε αιώνια ζωή. Και εκείνες είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα. Όμως δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Μακάρι αδελφοί, στη ζωή μας, αν χρειαστεί, να αναθεωρήσουμε πράγματα ώστε να έχουμε ζωή. Ώστε να βάλουμε μια τέτοια ρότα στη ζωή μας που θα έχουμε ζωή. Και αυτή η ρότα έχει ένα όνομα μόνο. Ιησούς Χριστός. Μακάρι στη ζωή μας το ζητούμενο όχι να είναι το πώς θα αρέσω στους άλλους, το πώς στο Facebook θα δείξω μια εικόνα που θα λένε οι άλλοι τι καλό παιδί, τι καλός χριστιανός, τι δραστήριος εργάτης. Όχι να κάνω κάτι ώστε να λένε οι άλλοι στη γειτονιά μου η τάδε είναι καλή γυναίκα, δεν είναι σαν και εμάς, είναι... Αλλά να έχουμε ένα οδηγό, ένα σκοπό, ένα στόχο. Να μοιάσουμε με τον Χριστό. Ήταν πολύ ωραίος ο ύμνος που ψάλαμε πριν, δεν είχαμε συνοηθεί για να το βάλουμε. Ο σκοπός στη ζωή μου εδώ στη γη. Δεν είναι να γεννηθώ. Εγώ μεγάλωσα ακούγοντας ότι ο σκοπός μου εδώ στη γη είναι να πάω στον ουρανό. Ούτε αυτό είναι σωστό. Ο σκοπός μου εδώ στη γη είναι, Κύριέ μου, να σου μοιάσω. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί οι δύο πρώτοι μας ύμνοι που ήταν πολύ όμορφοι, πολύ αγαπημένοι και μιλάνε πραγματικά στην καρδιά, ήταν ύμνοι Ελλήνων μουσικών και Ελλήνων στιχουργών. Νομίζω και στους δύο στιχουργός και μουσικός ταυτίζονται. Αλλά είναι ύμνοι πραγματικά. Και αυτό μας λείπει, αυτό μας χρειάζεται. Με σωστό μήνυμα. Με χριστοκεντρικό μήνυμα. Με μήνυμα που το χρειάζεται η καρδιά μας. Όχι ύμνοι που μας παροδηγούν σε έναν αποδραστικό τρόπο ζωής. Σε έναν τρόπο ζωής που δίνει έμφαση στον τύπο και όχι στην ουσία. Ο Χριστός είπε θα σας αλλάξω. Αλλά θα σας αλλάξω όχι από έξω προς τα μέσα, αλλά από μέσα προς τα έξω. Θα αλλάξω την καρδιά σας. Και με την καρδιά σας θα αλλάξει όλη η ζωή σας. Άρα λοιπόν έχουμε τη Γραφή, ευχαριστούμε τον Θεό και ευλογούμε τον Θεό, γιατί μέσα στη Γραφή μπορούμε να βρούμε αυτόν που είναι ο τελικός λόγος της ζωής. Ο λόγος όχι με μικρό λάμδα, αλλά με κεφαλαία λάμδα. Έτσι όπως τον εξήγησε ο Ιωάννης στο πρώτο εδάφιο του Ευαγγελίου του. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Τον ευχαριστούμε.